Μέσα στον οριμαγδό του πολέμου στη Βόρεια Συρία, ελπίδα στους Κούρδους της περιοχής δίνει η συμφωνία με την κυβέρνηση της Δαμασκού. Αυτή φέρνει τα στρατεύματα του Μπασάρ Αλ-Άσαντ αντιμέτωπα με τους μισθοφόρους εισβολής της Τουρκίας. Στις παρυφές της πόλης Ταλ-Τάμρ, μια γυναίκα με κουρδική ενδυμασία ρένει με λουλούδια τα πρώτα συριακά στρατεύματα. Κάτοικοι της περιοχής, κρατώντας αφίσα του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, υποδέχονται τους νέους προστάτες τους. Φωνάζουν ότι με την ψυχή και το αίμα τους θα τιμήσουν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Τα συριακά κρατικά μέσα μεταδίδουν πως μετά από τη συμφωνία με τις κουρδικές δυνάμεις, κυβερνητικά στρατεύματα εισέρχονται στην πόλη μόλις 25 χιλιόμετρα νότια από το Ρας Αλ-Αϊν, όπου επικεντρώνεται η τουρκική επίθεση. Ο Συριακός στρατός αρχίζει να αναπτύσσει δυνάμεις στα μέτωπα για να αντιμετωπίσει την τουρκική επίθεση σε Συριακό έδαφος, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση στη Δαμασκό. Στην πόλη Καμισλή, κάτοικοι βγαίνουν μέσα στη νύχτα στους δρόμους ανεμίζοντας σημαίες της Συρίας. Ζητοκραυγάζουν γιατί πιστεύουν ότι βρήκαν στη Δαμασκό το νέο σύμμαχο μετά την αποχώρηση των Αμερικανών που θα τους προστατεύσει από την τουρκική προέλαση. Ο Συριακός στρατός μέσα στο επόμενο διήμερο θα αναπτύξει ισχυρή παρουσία στα δυτικά και κατά μήκος της τουρκοσυριακής μεθοδίου, στις πόλεις Κομπάνι και Μανμπίτς που ελέγχονται από τους Κούρδους. Διοικητής των Κούρδων εξηγεί γιατί οδηγήθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών με το καθεστώς Άσαντ. Γνωρίζουμε ότι έπρεπε να κάνουμε οδυνηρούς συμβιβασμούς με τη Μόσχα και τον Άσαντ. Αλλά εάν έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε συμβιβασμούς και την γενοκτονία του λαού μας, εμείς σίγουρα θα επιλέξουμε την επιβίωση του λαού μας. Ταυτόχρονα, η τουρκική επιχείρηση εισβολής προκαλεί νέα θύματα ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό. Οι εικόνες από νοσοκομεία δείχνουν μικρά παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες των τουρκικών βομβαρδισμών. Στο στόχαστρο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας μπήκε αυτοκινητοποπία μάχων στα περίχωρα του Ρας Αλ-Αϊν. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο, τουλάχιστον 9 πολίτες σκοτώθηκαν στη διάρκεια της επιδρομής. Οι δυνάμεις εισβολής λένε πως έχουν εισχωρήσει σε βάθος 35 χιλιόμετρων από τα σύνορα, ενώ οι μισθοφόροι τους ελέγχουν την πόλη Τελ Αμπιάντ, συναντώντας μικρούς θύλακες αντίστασης. Η τουρκική εισβολή προκαλεί κύματα προσφύγων από τις κουρδικές πόλεις. Οι συγκρούσεις έχουν οδηγήσει στην προσφυγιά 130.000 ανθρώπους σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Εν μέσω διεθνούς κατακραυγής και μετά τις πληροφορίες για εγκλήματα πολέμου που διαπράττουν οι μισθοφόροι της τουρκικής εισβολής, η Βόρεια Συρία εξακολουθεί να φλέγεται. Κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στο θέμα. Στο στούντιο βρίσκεται ο Γιώργος Φελίδης για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Γιώργο, καταρχήν να ξεκινήσουμε από την επίθεση που εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο ΝΑΤΟ. Ακριβώς, μιλώντας σήμερα το πρωί πριν την αναχώρησή του για το Αζερβαϊτζάν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε νέα πυρά προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, λέγοντας ότι ο κόσμος βλέπει τι γίνεται στην περιοχή. Είπα στους Ευρωπαίους ηγέτες τι συμβαίνει και δεν ξέρουν την πραγματικότητα, γιατί ακόμα και οι πληροφορίες βομβαρδίζονται από πληροφορίες προπαγάνδας. Είμαστε μέρος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Απειλούμαστε και δεχόμαστε επιθέσεις από τρομοκράτες, όπως χαρακτήρισε τους Κούρδους αντάρτες. Τα μέλη του ΝΑΤΟ θα στηρίξουν το σύμμαχό τους ή τους τρομοκράτες. Φυσικά κανείς δεν μου απαντά, είπε. Αναφέρθηκε και σε σειρά συνομιλιών που είχε. Είπε ότι η συνομιλία του με τον Μπόρις Τζόνσον ήταν πολύ επικοδομητική και χαρακτήρισε καλή τη συνάντηση που είχε με τον Γιένς Στόλτεμπεργκ. Βέβαια δεν είπε τίποτα, Εύα, για τη χθεσινοβραδινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την Άντζελα Μέρκελ, όπου σε εισαγωγικά ήρθαν στα χέρια. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Θα συνδεθούμε με τη Βόνη για να τα δούμε αναλυτικά. Τώρα, την ώρα που μιλάμε, αυτήν την ώρα, είναι σε εξέλιξη οι συνεδρίες των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Συζητούν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων. Να δούμε ποιες κυρώσεις συζητάνε. Συζητάνε την ολική απαγόρευση εξαγωγής όπλων προς την Τουρκία. Ήδη μια σειρά από χώρες με δηλώσεις των αρμοδίων υπουργών εξωτερικών, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία, ο Ζανλί Ιβλεντριάν έχει δηλώσει ότι απειλείται μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή στην Τουρκία. Θέλουν να προωθήσουν το σχέδιο ολικής απαγόρευσης όπλων και οπλισμού, εξαγωγής όπλων και οπλισμού προς την Τουρκία. Η Φεντερίκα Μογκερίνη προς τα εκεί έδειξε ότι θα πάει, ώστε η Σύνοδος Κορυφής να επικυρώσει αυτό το μέτρο.
Και φυσικά είναι έμπλια ανησυχία για επανεμφάνιση των τζιχαντιστών και του Ισλαμικού κράτους. Είναι έμπλια ανησυχία γιατί δεν είναι μόνο οι πληροφορίες στο ότι φεύγουν οι τζιχαντιστές μέσα από φυλακές τις οποίες βομβαρδίζουν οι εισβολείς. Είναι και το γεγονός ότι πολύ κοντά σε αυτές τις φυλακές υπάρχουν στρατόπεδα προσφύγων, δηλαδή με γυναικόπαιδα μέσα, τα οποία έχουν έρθει από τις κουρδικές πόλεις. Φαντάσου αυτό το συνδυασμό, δηλαδή τζιχαντιστές απελευθερωμένοι μετά από 4 χρόνια, ό,τι έκανε η Διεθνή Συμμαχία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών 4 χρόνια για να περιορίσει και να εξαφανίσει το Ισλαμικό κράτος και να μαντρώσει τους τζιχαντιστές, αυτή τη στιγμή ξυλώνεται. Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο θα σε βρούμε και πάλι.